Υπάρχει μια αλληλεπίδραση. Αυτή η λέξη είναι σημαντική. Συναντάμε και στη φυσική, όπως λέμε, δυνάμεις αλληλεπίδρασης. Στην κοινωνιολογία, οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν. Δεν ξεχνάμε και τον τρίτο, γιατί θα δούμε ποια είναι η σημασία. Τώρα, το πεντελικό όρος, εδώ βλέπουμε το χάρτη της Αττικής. Είναι στο βόρειο-ανατολικό τμήμα του λεκανοπεδίου της Αθήνας και είναι ένας από τους τέσσερις ορεινούς όγκους που περιβάλλει το λεκανοπέδιο. Μαζί με την Πάρνηθα, τον Ιμητό και το Αιγάλιο. Εδώ βλέπουμε μια εικόνα του πεντελικού από τον Ιμητό, την έχω γραμμίσει από τον Ιμητό. Και με το βέλος είναι περίπου η περιοχή στην οποία βρισκόμαστε. Τώρα, θα δούμε μια πιο κοντινή εικόνα. Εδώ είναι το πεντελικό λίγο πιο κοντά. Και θέλω πρώτα να δούμε από τι αποτελείται αυτό το όρος. Αυτό αποτελείται από πετρώματα. Και έχει δύο τύπους πετρωμάτων. Έχει κυρίως μάρμαρα, τον περίφημο πεντελικό μάρμαρο, και σχιστόλιθους. Πώς διακρίνουμε στο πεδίο τώρα, γιατί δεν θα πούμε λεπτομέρειες στην το καθένα, αλλά πώς θα διακρίνουμε με το λιμνό μάτι. Απλά τα μάρμαρα έχουν λευκό ή λευκό-γκρίζο χρώμα. Και φαίνεται εδώ πέρα που έχουν κυκλώσει με τα μάρμαρα. Ακριβώς γιατί έχουν ασβέστιο. Θα θυμάστε, έχουν μια ουσία ανάλογη με αυτή που έχουμε στα δόντια μας, στα οστά μας. Γι' αυτό έχουν και λευκή απόχρωση. Τώρα, όπου είναι πιο σκούρα τα πετρώματα, είναι η σχιστόλιθη. Και είναι εύκολο να το καταλάβουμε εδώ, διότι εδώ φαίνεται που ήταν και τα λατομεία. Τα λατομεία τι εκμεταλλεύτηκαν το μάρμαρο, δεν εκμεταλλεύτηκαν το σχιστόλιθο. Και φαίνεται που είναι το χρυζόλευκο. Τώρα βλέπουμε εκεί από την κορυφή στο κέντρο και μια ζώνη η οποία δεν την εκμεταλλεύτηκαν ακριβώς γιατί είναι σχιστόλιθο. Αφού είδαμε λοιπόν τους κύριους τύπους των πετρωμάτων, εδώ τι παρατηρούμε, εδώ είναι μια άλλη περιοχή του πεντελικού στο Διόνυσο και βλέπουμε ότι τα πετρώματα αυτά εναλλάσσονται. Και πάλι πώς το καταλαβαίνουμε από το χρώμα. Όπου είναι λευκό, λευκογκρίζο, είναι τα μάρμαρα. Αυτός λοιπόν είναι ένας απλός τρόπος για να δούμε τα πετρώματα. Εδώ βλέπουμε μια εικόνα άλλη των λατομείων και ποια είναι η εικόνα που μας δείχνουν από μακριά. Και εδώ είναι ένα άλλο λατομείο κοντά στην κορυφή. Θέλω να πει κάποιος, ποια είναι, έχει ένα θετικό τα λατομεία, γιατί πάντα σε όλα υπάρχουν και θετικά και αρνητικά στοιχεία. Το θετικό είναι ότι δούλεψαν κάποιοι άνθρωποι. Έτσι, το αρνητικό ποια είναι, τι αρνητικό είχε η λειτουργία, η εξόρυξη του μαρμάρου στην περιοχή του πεντελικού, θέλω να πει κάποιος, με την εικόνα που βλέπει. Είναι απλό. Ποιες είναι οι αρνητικές συνέπειες. Να μην μιλάω μόνο εγώ. Να ακούσουμε όμως. Πολύ ωραία, καταστράφηκε όλη η βλάστηση. Δεν υπάρχει πλέον φυσικό οικοσύστημα. Και το δεύτερο που μας διαφέρει συχνά είναι αυτό που λέμε οπτική ρύπανση. Δηλαδή έχουμε αισθητική υποβάθμιση, αισθητική αλλίωση. Δεν είναι το ίδιο να βλέπεις πράσινο και να βλέπεις αυτή την εικόνα. Τώρα, το μόνο λατομείο, τα λατομεία αυτά εδώ και 40 χρόνια δεν λειτουργούν. Καταργήθηκε, απαγορεύτηκε η λειτουργία τους. Το μόνο που λειτουργεί είναι αυτό εδώ που είναι το λατομείο στο Διόνυσο.
Αυτό είναι λοιπόν το λατομείο στο Διόνυση στην Ιδρία ακόμα και βλέπουμε ότι το πεντηρικό φτάνει μέχρι και το Σχοινιά, εκεί και η θάλασσα του Σχοινιά. Τώρα, είχε όμως και ένα άλλο θετικό η δράση του λατομείου, διότι αυτά τα είχαν κονταληφθεί από την αρχαιότητα. Γιατί το πεντηρικό είναι φημισμένο, τι κατασκευάστηκε, ποια μνημεία κατασκευάστηκε με τη βοήθεια του πεντηρικού Μαρβάνη. Όλοι οι Ακρόπολοι. Και αυτό γιατί το πεντερικό μάρμαρο μαζί με το παριανό μάρμαρο έχει μοναδικές ιδιότητες. Μπορεί να φτιάξει ωραία έργα τέχνης. Συνηλεύεται εύκολα τους βλήτες και μπορεί να φτιάξει και ωραία γάλα. Έτσι βλέπουμε λοιπόν ότι η εκμετάλλευση του μαρμάρου είχε γίνει από τα αρχαία χρόνια και με αυτό κατασκευάστηκε η Ακρόπολη. Τώρα θα δούμε κάποιους τύπους οικοσυστημάτων που έχει πεντέλει. Το ένα που συνήθως μας είναι πιο γνωστό είναι τα δάση με πέφκα. Ένα άλλο πολύ συχνό όμως που καταλαβαίνει χιλιάδες τρέματα είναι θαμνώνες με πουρνάρια, τα πουρνάρια πιστεύω όλοι τα ξέρετε, με φρύγανα και ένας τρίτος τύπος είναι θαμνώνες με κουμαριές και ρίκια και ένας άλλος είναι ορεινοί θαμνώνες που εκεί θα δούμε είναι εντελώς ξεχωριστοί οι οργανισμοί που υπάρχουν. Και εδώ θα δούμε, κάποιοι νομίζουν ότι τα πεφκοδάση έχουν καταστραφεί στο πεντελικό διότι έχει καεί επανειλημμένα. Το πεντελικό είναι ίσως το μοναδικό όρος της Ελλάδας που έχει καεί τόσες πολλές φορές. Και κάποιοι νομίζουν ότι δεν υπάρχουν πεφκοδάση. Όμως υπάρχουν τμήματα του πεντελικού που έχουν μεγάλα και ωραία δάση, όπως εδώ το βορειοδυτικό τμήμα που έχω κυκλώσει, μεταξύ Πολιτείας και Διονύσου. Εκεί υπάρχουν χιλιάδες στρέμματα πεφκοδάσεως και μάλιστα είναι σε πολύ καλή κατάσταση, είναι 30 ετών. Και εδώ βλέπουμε πεφκοδάσεις που βρίσκονται σε κατοικημένες περιοχές, που είναι ο Άγιος Στέφανος, Κλειονέρη, Σταμάτα, Διόνυσος, όλη αυτή η περιοχή. Βλέπουμε πώς τα σπίτια βρίσκονται ανάμεσα στα δάση αυτά. Άρα λοιπόν πεφκοδάσεις υπάρχουν και μάλιστα έχουν καλύπτουν τεράστια έκταση. Θέλω να πει κάποιος γιατί η Αττική είναι μια περιοχή η οποία έχει πάρα πολλά πεφκοδάσεις. Απεφκοδάσεις θα δούμε και στην Αχαΐα, σε λίγα σημεία της Ελλάδας θα δούμε τόσο πολλά πεφκοδάσεις. Ποιος είναι ο παράγοντας που ευνόησε την ύπαρξη τόσο πολλών μεγάλη έκταση πεφκοδασών στην Αττική. Και το κλίμα, ναι, είναι προσαρμοσμένο στο κλίμα, το έδαφος, αλλά όσο δεν μας φαίνεται περίεργο, είναι οι πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές ευνοούν τη δημιουργία πεφκοδασών. Γιατί μετά στην καμένη έκταση είναι ελεύθερη, δεν έχει ανταγωνιστεί το πεύκο και φυτρώνουν τα σπέρματα και σου κάνει πυκνά δάση. Βέβαια έχει έναν περιορισμό το πεύκο για να ξαναδημιουργηθεί, πρέπει να έχει κόνους, πρέπει να έχει σπέρματα. Για να φτιάξει κόνους σπέρματα θέλει τουλάχιστον 15 χρόνια. Άρα εάν το κάψεις πριν τα 15 χρόνια δεν θα έχεις κόνους, άρα δεν θα σου ξαναγεννηθεί. Όλα έχουν κάποια όρια, δηλαδή η φωτιά ευνοεί το πεύκο, τη δημιουργία πεφκοδασών, αλλά με την προϋπόθεση ότι δεν το πιέσει συνέχεια, η υπερβολή πάντα βλάπτει. Και εδώ είναι άλλα πεφκοδάσεις που έχουμε προς τη Νέα Μάρτη. Επομένως η έκτασή τους είναι αρκετά μεγάλη παρόλε τις πυρκαγιές που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια. Η μεγαλύτερη ήταν η πυρκαγιά του 2009. Εδώ είναι ένα άλλο πεφκοδάσος το οποίο είναι στο Κοκκιναρά, κάηκε όμως το 2007. Αυτό δυστυχώς, από ό,τι παρατήρησα, δεν ξαναδημιουργήθηκε διότι πολύ απλά ήταν νεαρό. Δεν είχε προλάβει να βγάλει κόνους, σπέρματα και γι' αυτό δεν μπόρεσε να αναγεννηθεί. Εδώ τώρα είναι ένα ύψωμα της Πεντέλης που ονομάζεται Μαυρινόρα. Μαυρινόρα με όμικρον. Δεν σημαίνει μαύρη ώρα. Σημαίνει μαύρο όρος. Και μπορεί να πει κάποιος γιατί το είχαν ονομάσει μαύρο όρος. Ακριβώς γιατί είχε πεφκοδάσει, ήταν πολύ βαθύ πράσινο το χρώμα. Και η κορυφή αυτή ήταν η Μαυρινόρα. Τώρα όμως αυτό που παρατηρούμε είναι πως έχει γίνει λευκό όρος. Πάλι ποιος παράγοντας είναι αυτός που θα το δούμε σε συνδυασμό με κάποιον άλλον δημιούργησε αυτή την εικόνα. Από μαύρο όρος έγινε λευκό όρος πλέον. Ποιος θα μου πει, έχει συνδυασμό δύο παραγόντων εδώ πέρα. Μπορεί να μου πει κάποιος. Το ένα το είπαμε ήδη. Το ένα, οι πυρκαγιές κατέστρεψαν το δάσος, ακολούθησε όμως, επειδή εκεί έχει μεγάλη κλίση, ρε πυρκαγιά, το νερό παρέξυρε το έδαφος, με αποτέλεσμα τώρα είναι δύσκολο να δημιουργηθεί δάσος εκεί πέρα, σε αυτά τα δάχτυλα. Πώς? Ναι. Διάβρωση έχει γίνει για να δημιουργηθεί το έδαφος. Προσέξτε γιατί το λέω αυτό. Δεν προστατεύουμε μόνο τους οργανισμούς, αλλά προστατεύουμε και το έδαφος. Για να δημιουργηθεί ένα χιλιοστό έδαφος θέλουμε πολλά χιλιάδες χρόνια. Πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι λοιπόν, αν διαβρωθεί, φύγει το έδαφος από πάνω, θα είναι δύσκολο να δημιουργηθεί δάσος. Και παίρνουμε αυτή την εικόνα που έχουμε σήμερα. Φαίνεται μια συστάδα δάσους πέφτουν εκεί που έχει μείνει. Που διασώθηκε από την πυρκαγιά.
Τώρα τι γίνεται, αυτή είναι η εικόνα από πιο κοντά. Βλέπουμε δηλαδή, επομένως εδώ βλέπουμε το έδαφος έχει φύγει. Έχει φύγει και έχει μείνει το μάρμαρο. Γι' αυτό είναι το γκριζόλευτο. Όμως και εδώ, μην έχουμε την εντύπωση ότι δεν υπάρχουν οργανισμοί. Υπάρχουν και μάλιστα υπάρχουν μερικοί που είναι πολύ ενδιαφέροντες. Όπως αυτός εδώ, αυτό το φυτό, που είναι ενδημικό της Ελλάδας. Και μάλιστα είναι και ωραίο εμβάλλης. Δηλαδή, ακόμα και στα βράχια θα συναντήσουμε ζωή και μάλιστα έχει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί θα συναντήσουμε οργανισμούς που είναι μοναδικοί στον κόσμο και υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα. Κάποιοι από αυτούς. Ενδημικό της Ελλάδας σημαίνει ότι υπάρχει μόνο στην Ελλάδα και πουθενά άλλου. Αυτό είναι ένα τέτοιο φυτό που υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Τώρα, ο δεύτερος τύπος βλάστησης οικοσυστήματος που συναντάμε είναι αραιοί φαμούνες με κουρνάρια και φρύγανα. Είναι ουσιαστικά το μεγαλύτερο τμήμα του όρους και είναι αποτέλεσμα των συχνών πυρκαγιών που έχουμε. Βλέπουμε το βέλος που είναι το σχολείο μας περίπου και όλη αυτή η έκταση που βλέπουμε από μακριά είναι κουρνάρια, ένα 10%, δεν είναι πολύ φθηνό. Και τα υπόλοιπα είναι φρύγανα, όπως αυτό. Εδώ είναι μια άλλη εικόνα, πάλι ο ίδιος τύπος βλάστησης. Και εδώ πάλι όλη αυτή η εικόνα. Συχνά βέβαια εισέρχεται και εισέρχονται και τα πέφτα σε αυτόν τον τύπο. Και όταν λέμε φρύγανα, εννοούμε κάποια φυτά όπως αυτά εδώ που είναι οι λαδανιές. Το 1/3 της πεντέλης καλύπτεται από τέτοια φυτά όπως είναι οι λαδανιές. Τώρα, σε κανένα άλλη περιοχή της Ελλάδας θα βρεις τόσες πολλές λαδανιές. Και τα φυτά μας μιλάνε για την ιστορία του τόπου. Απλά αυτά τα φυτά είναι πολύ συχνά μετά από πυρκαγιές. Ευνοούνται από την πυρκαγιά. Άρα και χωρίς να ξέρουμε το ιστορικό μιας περιοχής, αν δούμε πολλά τέτοια φυτά, καταλαβαίνουμε ότι το πιθανότερο είναι η περιοχή αυτή να έχει θέλει πολλές φορές. Και έχει δύο ήδη, τέσσερα, αλλά εδώ θα δούμε δύο. Το προηγούμενο και αυτό που έχει λευκάνει. Άρα περίπου το 1/3 του πεντελικού καλύπτεται από αυτά τα φυτά που τα λέμε λαδανιές. Τώρα ένας άλλος τύπος βλάστησης είναι φανώνες με κουμαριές και ρίγια. Εδώ όμως αυτό το τύπο βλάστησης δεν το δούμε στο νότιο πεντελικό εδώ που βλέπουμε από το σχολείο, αλλά στις βόρειες και ανατολικές πλαγιές. Και ο λόγος είναι ότι αυτά τα φυτά θέλουν πολύ υγρασία. Όπως θα έχετε δει στις ειδήσεις, στη βόρεια και ανατολική Αττική βρέχει περισσότερο και λύσει περισσότερο, γι' αυτό ευνοεί άλλο τύπο βλάστησης. Θα δούμε άλλους οργανισμούς. Άλλοι οργανισμοί είναι προσαρμοσμένοι σε αυτό το κλίμα, σε αυτό το περιβάλλον. Εδώ είναι μια άλλη εικόνα εδώ στο Διόνυσο, που βλέπουμε επίσης κουμαριές. Εδώ κάτω αυτές είναι οι κουμαριές. Και τα ρίκια αυτά που έχουν... Και τα ρίκια αυτά που έχουν τώρα απαντήσει λιγάκι, είναι λίγο λευκό το κανονικό το χρώμα τους, αλλά έχουν απαντήσει. Βλέπουμε λοιπόν ποιοι είναι αυτοί οι κανόνες στη βόρεια όμως Αττική. Εδώ αυτή η περιοχή όμως κάει και το 2009. Και πλέον βλέπουμε αυτή την εικόνα μετά την πυρκαγιά. Θέλω να δούμε όμως τώρα η φύση έχει τη δυνατότητα να αναγεννηθεί μετά από μια πυρκαγιά. Τι παρατηρούμε, τι έχουν κάνει οι κουμαριές και τα ρίκια. Αμέσως μετά την πυρκαγιά, μετά τις πρώτες βροχές, το φθινόπωρο. Τι παρατηρούμε. Αυτή εδώ. Ξαναπέταξαν από κάτω, αναβλάστησαν όπως λέμε. Οι κουμαριές, τα πουρνάρια και τα ρίκια έχουν την ικανότητα, και έρχεται το υπέργειο τμήμα, το τμήμα πάνω από τη γη. Το τμήμα το υπόγειο όμως παραμένει ζωντανό και με τις πρώτες βροχές αναβλαστάνε, ξαναπετάνε. Άρα όλοι οι οργανισμοί θα αναγεννηθούν. Εξαίρεση είναι το πέφτο. Το πέφτο έτσι και καλύτερα ξαναπετάει από κάτω. Παρά μόνο με σπέρμα. Όλα τα πολλά φυτά όμως όπως αυτά εδώ που βλέπουμε θα ξαναδημιουργήσουν δάσος. Εδώ είναι μια άλλη εικόνα. Βλέπουμε κουμαριές ρίκια και λαδανιές μαζί. Οι λαδανιές είπαμε γιατί συναντάμε συχνά, διότι ακριβώς το βουνό αυτό έχει καεί. Παρελειμμένα. Τώρα ένας άλλος τύπος βλάστησης είναι φαμνώνες με πουρνάρια και άγριους κέδρους. Οι άγριοι κέδροι είναι κάτι χαμηλή θάμνη, αν πάτε στην κορυφή του πεντελικού. Είναι ένα 5% είναι σπάνιο, δεν είναι πολύ, δεν καλύπτει μεγάλη έκταση, αλλά είναι καυτοτή και είναι χαμηλή. Τώρα εδώ βλέπουμε τους φαμνώνες αυτούς από την νότια πλευρά της κορυφής, που βλέπουμε ότι έχει κατασταθεί ένα τμήμα της λόγω του λατομείου μαρμάρου. Τώρα η κορυφή αυτή καθ' αυτή δεν καταστράφηκε γιατί αυτό το τμήμα, το 50 μέτρα προς την κορυφή, είναι συστόλικα. Και γι' αυτό δεν το εκμεταλλεύτηκαν. Τώρα αυτό είναι μια ίδια είναι η εικόνα των φανών αυτών από το βόρειο τμήμα της κορυφής. Αυτός είναι ο άγριος κέρδος που είπαμε, είναι ακαθωτά τα φύλλα του. Ανάμεσα και από αυτούς τους κέρδους βλέπουμε συνυπάρχει, μπορεί να φυτρώσουν και άλλα είδη φυτών όπως αυτό εδώ που βλέπουμε. Εδώ είναι άλλη μια εικόνα των φανών αυτών. Και τώρα τι γίνεται. Το πρόβλημα στην κορυφή, στην κορυφογραμμή, είναι ορατό από εδώ, είναι ότι έχουν εγκατασταθεί κεραίες
ραδιοτηλεπτικών σημάτων ή κινητής τηλεφωνίας κυρίως. Θα πει κάποιος, το πρόβλημα δεν είναι και τόσο μεγάλο, διότι η καταστροφή που έχει γίνει εκεί με τα μηχανήματα και το μπετόνι που έχουν ρίξει είναι, αφορά λίγα τετραγωνικά μέτρα. Όμως θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι στην κορυφή έχει πολύ σπάνιους οργανισμούς που μπορεί να καλύπτουν λίγα τετραγωνικά μέτρα. Σε αντίθεση με το πέφκο, το πουρνάρι που καλύπτουν χιλιάδες θέματα, στην κορυφή έχει οργανισμούς που είναι πάρα πολύ σπάνιοι και του συναντά, μπορεί η ξάπλωσή του να περιορίζεται σε λίγα τετραγωνικά μέτρα, όσο είναι ο χώρος εδώ. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν κάνουμε τέτοιες επεμβάσεις, ειδικά σε τέτοια σημεία όπως είναι της κορυφής. Εδώ για παράδειγμα είναι ένα φυτό που το συναντάμε κοντά στην κορυφή και το οποίο είναι, υπάρχει μόνο στην Πεντέλη και στην Πάρνηθα. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο στον κόσμο. Εδώ είναι ένα άλλο πάρα πολύ σπάνιο φυτό της Πεντέλης πάνω στην κορυφή, το οποίο καλύπτει μια έκταση όσο είναι η αίθουσα. Μόνο είναι πολύ σπάνιο και αυτό. Και είναι και εντυπωσιακό στην εμφάνισή του. Εδώ είναι μια άλλη εικόνα. Τώρα και αυτό είναι ένα, θα σας δείξω δηλαδή τα επόμενα φυτά είναι φυτά που τα συναντάμε στην κορυφή. Και δεν τα βρούμε πουθενά αλλού στο πεντελικό, ακριβώς γιατί είναι προσαρμοσμένα στο ψυχρό περιβάλλον που συναντάμε στην κορυφή. Αυτό είναι ένα άλλο φυτό της κορυφής, σπάνιο και αυτό. Εδώ είναι ένα είδος που είναι συγγενές του αρακά, ξεδιού. Είναι άγριο όμως, είναι άλλο είδος, ανήκει στα ψυχαρτή και βλέπετε ότι αυτό το είδος βρίσκεται στην κορυφή και φυτρώνει ανάμεσα στο πουρνάκι. Αυτό έχει εντυπωσιακά άνθη. Όμως και αυτό εδώ είναι ένα άλλο ενδυμικό της Ελλάδας, υπάρχει μόνο στην Ελλάδα και το οποίο επιβιώνει στα Μάρμαρα σε αντίξωες συνθήκες, είναι εξαιρετικά βραχώδες το υπόσχομα. Εδώ είναι ένα άλλο ενδυμικό της Ελλάδας, αυτό που σας δίνω είναι τα περισσότερα ενδυμικά, δηλαδή τα συναντάμε όπως είπαμε μόνο στην Ελλάδα. Και αυτό εδώ είναι ένα άλλο φυτό, το συναντάμε στην κορυφή. Αυτό είναι ένα άλλο. Οι ονομασίες εδώ, να πούμε, είναι λατινικές, αλλά πολλές φορές έχουν ελληνική προέλευση. Εδώ ένα άλλο που ανήκει σε μια οικογένεια στα ψυχαρτή, όπως είχαμε πει. Και εδώ ένας άγριος μανσές. Πάλι στην κορυφή το συναντάμε. Εδώ ένας άλλος οργανισμός, επίσης στα ανώτερα τμήματα του όρους. Εδώ είναι ένα άγριο γαρίφαλο, επίσης στην κορυφή. Προσέξτε όμως, δεν προστατεύουμε μόνο τους οργανισμούς που είδαμε πριν. Προστατεύουμε και οργανισμούς όπως αυτούς που μπορεί να μην είναι σε εντυπωσιακή εμφάνιση, αλλά είναι πάρα πολύ σπάνιο. Αυτό το φυτό για παράδειγμα έχει καμιά δεκαριά άτομα όλα και όλα. Η νομοθεσία προστατεύει και αυτούς τους οργανισμούς. Δεν αγνοούμε την όρεξη και αυτών των οργανισμών. Τώρα ας δούμε μια αισιόδοξη πλευρά που αφορά τα λατομεία. Λοιπόν, τα λατομεία καταργήθηκε, σταμάτησαν να λειτουργούν το 1974. Άρα έχουν περάσει 40 χρόνια και παρατηρούμε η σημερινή τους εικόνα. Ότι σιγά σιγά η φύση τι κάνει. Ανακτά το χώρο και συγκεκριμένα βλέπουμε και τα πέφτα ακόμα που φυτρώνουν, ακόμα και στα μέτωπα εξόρυξης. Εκεί δηλαδή που βγάζαν το μάρμαρο. Άρα αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι σιγά σιγά η φύση θα καταλάβει τον χώρο. Διότι οι οργανισμοί έχουν μοναδικές ικανότητες. Για παράδειγμα, αυτό το πέφτο βλέπετε φυτρώνει σε σχισμένες βράχων. Και γι' αυτό βλέπουμε να φυτρώνουν διάφορα φυτά, όχι μόνο στα μέτωπα εξόρυξης, αλλά και στις πλατείες, στον κύριο χώρο του λατομείου. Άρα σιγά σιγά, εάν το αφήσουμε, αυτός ο χώρος σιγά σιγά θα γίνει δάσος, βέβαια δεν θα είναι όπως είναι παλιά έτσι. Εδώ βλέπετε το αρχαίο λατομείο της σπηλιάς της Πεντέλης, είναι η περιοχή από την οποία βγήκε το μάρμαρο που φτιάχτηκε η Ευρώπη. Τώρα, δεξιά, το μέτωπο είναι μαύρο. Ενώ αριστερά το μέτωπο είναι πιο σύγχρονο, βγήκε τα μάρμαρα πριν 40 χρόνια, είναι πιο λευκό. Μπορεί κάποιος να μου πει γιατί δεξιά, το δεξιά είναι το παλιό μέτωπο, το αρχαίο λατομείο, τότε την εποχή του Περικλή. Γιατί έχει μαυρίσει ενώ το μάρμαρο είναι λευκό. Εκεί στη συγκεκριμένη θέση υπήρχε η καλύτερη ποιότητα του περικλικού μαρμάρου. Αυτό το μαύρο που βλέπουμε δεν είναι τίποτα άλλο από μικροοργανισμοί. Όταν το μάρμαρο είναι βαθιά μέσα στη γη δεν έχει ζωή, δεν έχει μικρόβια. Όταν εκτεθεί στην επιφάνεια του αέρα, αποκτά ζωή, μικρόβια. Τι είναι αυτό το χρώμα, για ποιο λόγο, θα μου πει κάποιο. Θέλω να σκεφτεί κάποιο κάτι ανάλογο με αυτό, γιατί ο άνθρωπο εκρίνει μελανίνη το καλοκαίρι. Ναι, σημαίνει ότι έχει υγρασία για να πληθούν οι μικροοργανισμοί, θέλουν και νερό, αλλά θέλω να σκεφτεί το καλοκαίρι γιατί ο άνθρωπο εκρίνει μελανίνη. Μαυρίσουμε. Γιατί μαυρίσουμε. Για να προστατευτούμε από τις βλαβερές ακτινοβολίες, τις περιόδους ακτινοβολίες. Έτσι λοιπόν και τα μικρόβια κάνουν το ίδιο πράγμα, εκρίνουν μαύρες προσθήκες, κάθε ένα
Ουκρανίας για να προστατευτούν από την τριώδη κοινωνία. Πες μου. Δεν είναι απαραίτητα φωτοσυνθετικά αυτά. Δεν είναι απαραίτητα. Πάντως είναι μικροοργανισμοί. Εγώ, σε αυτά τα μέτωπα εξόριξης στο αρχαίο, υπάρχουν κάθε οργανισμός έχει και τη δική του ιστορία. Αυτό το φυτό είναι ο Νάρθικας, σύμφωνα με τη μυθολογία. Εκεί ο Προμηθέας μετέφερε τη φωτιά κατά παράβαση των διαταγών του Δία στους ανθρώπους. Κάθε φυτό έχει τη δική του ιστορία και έχουν γραφτεί και βιβλία πάνω σε αυτά, που σχετίζονται κυρίως με τη μυθολογία, την ελληνική. Και εδώ στα μέτωπα εξόριξης των λατομείων, εγκαθίσταται και ενδυμικά ελληνικά φυτά, όπως εδώ βλέπουμε κάποιες καμπάνιδες. Άρα λοιπόν και εκεί αυτός ο χώρος σιγά σιγά επίσης έχει τη δυνατότητα να ανακαταλάβει το χώρο αυτό. Ακόμα και σε αυτές τις περιοχές που είναι καμένες και θέλουν το καχώδης, συναντάμε το φθινόπωρο πολύ εντυπωσιακούς οργανισμούς, όπως είναι αυτά εδώ που μοιάζουν με πρόβους, αλλά δεν είναι πρόβους. Άρα λοιπόν ζωή θα συναντήσουμε και σε σημεία που μας φαίνεται ότι δεν έχει πάρα πολύ. Εδώ δηλαδή, σε αυτά εδώ που είναι από μια περιοχή της Νέας Μάκης, θα βρούμε εκατοντάδες διαφορετικούς οργανισμούς. Εμείς τους προσπερνάμε και νομίζουμε ότι έχει μερικές δεκάδες μόνο, ενώ έχει εκατοντάδες. Εκεί λοιπόν, σε αυτές τις περιοχές, θα βρούμε και μερικούς πολύ εντυπωσιακούς εμφάνισης οργανισμούς. Όπως είναι αυτό εδώ το φυτό, το οποίο μοιάζει με τουλίπα, αλλά δεν είναι. Και είναι ενδυμικό μόνο της Αττικής και της Εύβοιας. Δηλαδή υπάρχει αποκλειστικά στον κόσμο μόνο στην Αττική και την Εύβοια. Εδώ είναι ένα παρόμοιο φυτό, μόνο που όπως βλέπετε έχει και μια πράσινη λωρίδα, είναι λίγο διαφορετικό. Εδώ είναι ένα άλλο φυτό που ανήκει στα ψυχαρθή. Αυτό επίσης είναι ένα ενδυμικό της Αττικής και της Εύβοιας και σε βραχώδεις περιοχές. Αυτός είναι ένας πρόβος, που τους πρόβους βέβαια θα τους δούμε το φθινόπωρο μετά τις πρώτες βροχές. Αυτό δεν είναι πρόβος, είναι ένα κόλπιγκο, είναι ωραίο στην εμφάνιση, αλλά είναι δηλητηριώδης. Εδώ ένας άλλος τρόπος, ο οποίος είναι παρόμοιος με τον τρόπο της Κοζάνης που το βάζουμε στα φαγητά. Αυτά τα κόκκινα είναι αισθήματα που κάποιοι τα κόβουν και τα βάζουν στις επίδεσεις στη μαγειρική. Αυτό είναι μια άλλη παραλλαγή του ίδιου τρόπου με διαφορετική χρωματική απόκοση. Τώρα, όπως θα σας δείξω και άλλες εικόνες για να δούμε ότι και αυτά που βλέπουμε εμείς και είναι βραχώδεις περιοχές είναι γεμάτα ζωή. Και κάποιοι από τους οργανισμούς είναι και πολύ εντυπωσιακοί. Εδώ δηλαδή έχει διάφορους οργανισμούς, μεταξύ των οποίων και δύο τουλίπες κίτρινες. Βλέπουν δηλαδή αυτή η τουλίπα είναι άγρια. Φυσικά οι άγριες τουλίπες δεν έχουν το μέγεθος που έχουν οι καλλιεργούμενες που έχουν έρθει από την Ολλανδία. Όμως βλέπουμε ότι έχει την ικανότητα αυτή η τουλίπα, που είναι μικρότερη σε μήνες, να φυτρώνει και ανάμεσα σε σχισμένες βράχα. Εδώ είναι άλλοι οργανισμοί, δηλαδή τώρα ειδικά τον Απρίλιο και τον Μάιο, όποιος επισκεφτεί αυτές τις περιοχές θα δει ότι είναι πολύχρωμες. Εδώ έχει δύο-τρία είδη οργανισμών και μάλιστα και αυτά είναι ενδυμικά της Ελλάδας. Και βλέπουμε τι ωραία εικόνα δημιουργούν σε βραχώδεις περιοχές. Εδώ είναι ένα άλλο φυτό το οποίο μοιάζει με τους βολβούς. Οι βολβοί είναι κάποια φυτά τα οποία τα βγάζανε και τα τρώγανε. Αλλά και αυτό είναι ωραίο στην εμφάνιση. Τώρα δεν υπάρχει μόνο φυτά στην περιοχή αυτή. Υπάρχουν και πολλά ζώα, όπως ερπετάει οι χελώνες. Αυτή είναι ένα είδος χελώνας, το οποίο το καβούκι κάνει ένα κράσπεδο, κάνει μια προεξοχή. Θα δούμε ότι υπάρχει κι άλλο ένα, το οποίο είναι πιο απότομο. Αυτή είναι μια άγρια ήρυδα. Εδώ είναι μια ορχιδέα. Είναι ένα άλλο φυτό, το οποίο έχει ένα ιδιαίτερο σχέδιο και το σχέδιο αυτό το έχει για να ξεγελάσει κάποια αρσενικά έντομα. Αυτό μιμείται ένα θηλυκό έντομο. Πάει το αρσενικό, νομίζοντας ότι είναι το θηλυκό του, προκαλεί κάποιες δονήσεις, μόλις καταλάβει ότι δεν είναι το θηλυκό του, φεύγει, αλλά το φυτό έχει εξασφαλίσει την επικονία σε αυτό το. Έτσι λοιπόν δημιουργεί τέτοια σχέδια το φυτό αυτό για να ξεγελάσει τα έντομα και να επιτύχει την επικονία σε. Αυτό είναι ένα άλλο φυτό το οποίο το συναντάμε πάρα πολύ σε καμένες περιοχές. Δηλαδή και στις καμένες περιοχές θα δούμε πολλή ζωή μετά τον επόμενο χρόνο. Και κάποια φυτά είναι και πολύ εντυπωσιακά στην εμφάνιση του. Εδώ είναι μια άλλη ορχιδέα, αυτή έχει ένα άλλο σχέδιο. Γιατί μιμείται άλλα θηλυκά έντομα με σκοπό πάλι να προσεγγίσει το αρσενικό και να το ξεγελάσει. Εδώ είναι ένα άλλο οργανισμό, άλλο φυτό. Αυτά ξέρουν 2% από το έδαφος. Γι' αυτό και είναι δύσκολο να τα παρατηρήσουν. Μερικά είναι μικροσκοπικά. Συνήθως στη φύση δεν είναι τόσο μεγάλα τα άνθη όπως είναι αυτά του εμπορίου. Εδώ βλέπουμε άλλους οργανισμούς. Εδώ είναι μια άλλη ορχιδέα, άλλο σχέδιο κατασκευής. Αυτή είναι φθινοπορεινή, φυτρώνει το φθινόπωρο. Και εδώ πάλι μια άλλη ορχιδέα με διαφορετικό σχέδιο.
Αυτή τώρα είναι ενδυμική της Αττικής της Νότιας Ελλάδας. Είναι πολύ σπάνια η σπάνια ορχιδέα. Εδώ άλλη ορχιδέα με άλλο σχέδιο. Όλα αυτά που θα σας δείξω τώρα είναι ορχιδέες. Κυρίως γιατί έχουν εντυπωσιακά άνθη. Και αυτοί οι άνθη συναντάνε πολύ συχνά σε καμένες περιοχές. Εδώ είναι εντελώς διαφορετική κατασκευή. Άλλη ορχιδέα με εντελώς διαφορετική κατασκευή. Έχει 4-5 ήδη από αυτές εδώ. Και αυτή είναι μια ορχιδέα που βρήκα στα Μελίσια, σε ξέφωτα, σε ανοίγματα του κορασόν. Συναντάμε, είναι σπάνια κι αυτή και προστατεύεται. Τώρα υπάρχει στην Πεντέλη, υπάρχουν και αρκετά πτηνά. Όπως εδώ είναι οι πέρτικες. Τις πέρτικες κυρίως όποιος πάει στην Πεντέλη θα τρέχει πάρα πολλές πέρτικες, τις οποίες τις απελευθέρωσαν όπως λέγεται κυνηγοί. Και έχει και άλλα βέβαια, έχει δεκάδες ειδικινών τα οποία δεν έχουν καταμετρηθεί, όπως είναι οι καρδερίνες εδώ, οι κοκκινολέμιδες, οι κότσικες. Οι κότσικες μάλιστα έρχονται και εδώ στα σπίτια μας. Ναι, εγώ έρχονται, δεν έρχονται πλέον όμως παλιά τους κυνηγούς, διότι παλιά είχαν εξοδευτεί από το κυνήγι. Έχουν ξαναρρεύσει όμως και πλησιάζουν για τελικά εσπέρνες. Και αυτή είναι η άλλη, θέλω να σας έλεγα, που δεν έχει το καβούκι της, δεν κάνει προεξοχή. Είναι απότομο, είναι το άλλο είδος, το δεύτερο είδος χελώνας που συνήθως είναι πιο μικρό σε μέγεθος. Τώρα εδώ βλέπουμε τις μέλισσες και στα πόδια της εκεί βλέπουμε κάτι πορτοκαλί. Είναι οι λαγανιές, δεν συντηρούν πολλούς οργανισμούς. Μεταξύ αυτών και τις μέλισσες. Πάνε λοιπόν οι μέλισσες και μαζεύουν την κύρια αυτό το πορτοκαλί από τα άνθη της λαγανιάς. Οι διγύριστρα τις συλλέγουν με νησοκόμη, είναι και πολύ πυναγωγική, έχει χνοστοιχεία, μέταλλα κτλ. Ως τροφή πολύ χρήσιμη. Βέβαια, οι λαγανιές δεν συντηρούν μόνο τις μέλισσες. Όταν μιλάμε για έντομα, δεν μιλάμε μόνο για μέλισσες, είναι εκατοντάδες τα είδη τα οποία πολλές φορές δεν ξέρουμε. Όπως βλέπουμε εδώ, ένα άλλο. Και μάλιστα όλοι οι οργανισμοί είναι χρήσιμοι. Η φύση ξέρει για ποιο λόγο υπάρχει κάποιος οργανισμός σε κάποιο σημείο. Όλοι οι οργανισμοί είναι χρήσιμοι. Όπως αυτός εδώ που βλέπουμε είναι η παπαδίτσα. Η παπαδίτσα χρησιμοποιείται στις βιολογικές καλλιέργειες διότι τρώει τη μερίδα, δηλαδή τα έντομα που προκαλούν ασθένειες στα φυτά. Τέτοιου είδους έντομα χρησιμοποιούν για να εξοντώσουν τα επιβλαβή. Και επίσης, εδώ δίνουμε μια αράχνη από τα δεκάδες ήδη αράχνης. Δεν έχουμε μόνο ένα είδος αράχνης όπως νομίζουμε αυτές που βλέπουμε στο σπίτι μας. Αυτό εδώ είναι ένα εντυπωσιακό είδος διότι είναι κόκκινο με μαύρες βούλες. Έχει πολλά ήδη αράχνης με πολλά διάφορα χρώματα. Άρα λοιπόν, εάν θέλαμε να συνοψίσουμε, διότι εδώ δεν μπορούμε να δείξουμε όλους τους οργανισμούς που δείχνει η Πεντέλιος. Δείξαμε μερικές δεκάδες. Μπορεί να πει κάποιος πόσους νόμιζε, πόσους οργανισμούς πίστευε ότι είχε αυτό το πνό. Περίπου. Ας είναι λάθος. Πόσο? Έτσι πίστευες στην αρχή. Από την αρχή πίστευες. Σε καλά έκανες, αλλά οι περισσότεροι πιστεύουν ότι είναι λίγες δεκάδες οι διαφορετικοί οργανισμοί που έχει. Ενώ μόνο τα φυτά που έχει είναι 1.100. Τα ζώα δεν τα ξέρουμε, τα έντομα που είναι υποκατηγορία των ζώων δεν ξέρουμε. Τα δε μικρόβια επίσης δεν ξέρουμε πώς έχει. Άρα κρατάμε ότι είναι κάποιες χιλιάδες διαφορετικοί οργανισμοί. Και αν θέλω να μας μείνει κάτι, είναι ότι το βασικό γνώρισμα της ζωής είναι η ποικιλομορφία. Τώρα, μπορεί να μου πει κάποιος ποιο είναι το αίτιο αυτής της ποικιλομορφίας, γιατί έχουμε τόσους πολλούς διαφορετικούς οργανισμούς, ένα από τα αίτια. Μπορεί να φανταστεί κάποιος. Πολύ ωραία, μπορούμε να το συνδέσουμε με αυτό. Άλλους οργανισμούς θα βρει στην κορυφή προσαρμοσμένους στις κλιματικές συνθήκες αυτές. Άλλους οργανισμούς θα βρούμε στις ρεματιές, τα πλατάνια δεν τα βρει παντού. Άλλους οργανισμούς θα βρει στα μάρμαρα, πολλές φορές κάποιοι οργανισμοί προτιμούν τα μάρμαρα. Άρα λοιπόν η Πεντέλη έχει πολλούς διαφορετικούς οργανισμούς γιατί έχει πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα. Αν ήταν ένα ίσωμα η Πεντέλη, και αν είχε για παράδειγμα μόνο πευκοδάση, θα είχε το πολύ 200 οργανισμούς. Ο σκοπός σε ένα οικοσύστημα είναι να έχεις πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα, έτσι ώστε να έχεις μεγάλη βιοποικιλότητα, όπως λέμε. Ο σκοπός δεν είναι δηλαδή να γεμίσουν όλη την Πεντέλη με πευκοδάση, όπως πιστεύουν κάποιοι. Γιατί είδαμε ότι ακόμα και στις βραχώδεις περιοχές φυτρώνουν κάποιοι πολύ ωραίοι και σπάνιοι οργανισμοί. Ο σκοπός είναι να υπάρχει μια ισορροπία σε όλους τους τύπους βλάστης, σε όλους τους τύπους οικοσυστημάτων. Και όλα να συνεπάρχουν αρμονικά. Τώρα εδώ θέλω να δούμε κάποιες δράσεις του ανθρώπου οι οποίες
είναι επιβλαβείς και τις προσπερνάμε. Εδώ βλέπετε ότι αυτή η περιοχή έχει καεί. Πήγαν κάποια μηχανήματα και σκάψανε για να κάνουν αναδασώσεις. Πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι η αναδάσωση είναι κάτι πολύ χρησιμό. Αποδεικνύεται όμως στην πράξη ότι η αναδάσωση πολλές φορές κάνει και ζημιά. Πρώτον, διότι το 90% των φυτών που φυτεύονται δεν επιβιώνουν. Δεύτερον, καταστρέφουν τη δομή του εδάφους. Αυτά τα μηχανήματα και όλα που πάνε και σκάβουν καταστρέφουν το οικοσύστημα. Άρα, και όπως μου είχε πει ένας διευθυντής αναδασώσεων χρόνια τώρα, από την εμπειρία την πολυχρονή όλη, είπε μία φράση: ας αφήσουμε τη φύση μόνη της να κάνει τη δουλειά της. Με την προϋπόθεση ότι την αφήνουμε, η φύση θα ξαναδημιουργήσει δάσους. Μπορεί να μην δημιουργήσει στη συγκεκριμένη περιοχή πευκοδάσους, γιατί μπορεί να έχει καεί επανειλημμένα. Δεν έχει σημασία, υπάρχει πευκοδάσους πιο πέρα. Οι αναδασώσεις έχουν ένα θετικό μόνο. Ότι οι νέοι που συμμετέχουν σε αυτό, σε αυτές, δένονται με το δάσος που ίσως δημιουργηθεί. Γιατί είπαμε το 90% των φυτών δεν τρώνε. Το μόνο θετικό που έχει είναι ότι οι νέοι άνθρωποι αποκτούν άλλη σχέση πλέον με την περιοχή αυτή. Οι αναδασώσεις λοιπόν θέλουν προσοχή και να περιοριστούν στο ελάχιστο σε συγκεκριμένα σημεία. Τώρα, εδώ βλέπουμε μια άλλη επίδραση επέμβαση του ανθρώπου που έχει και θετικά και αρνητικά. Όπως είπαμε και πριν, σε κάθε τι μπορεί να συμβάλλουν και θετικά και αρνητικά στοιχεία. Εδώ είναι ένα πράγμα, θα λέγανε κάποιοι άλλοι ως τοπίο. Ναι, αλλά κάποιοι άλλοι μπορεί να πούνε ότι έχει μια λίμνη που μπορεί να έχει αισθητική αξία για κάποιους. Και εδώ κάνουμε μια σύνοψη όλων των ανθρωπογενών επιδράσεων που είναι η οικιστική επέκταση. Το κύριο πρόβλημα του βουνού είναι η οικιστική επέκταση. Δηλαδή ότι επεκτάθηκαν, χτίστηκαν πάρα πολλά στοιχεία και ελπίζω να μην καταλάβουν και όλες τις πλαγιές του. Τα λατομοί, οι πυρκαγιές που είναι πάρα πολύ σημαντικές στην ΠΕΤΕ και η βόσκηση. Εδώ δύο ερωτήματα και θα κλείσω, διότι όπως λέμε στην περιβαλλοντική εκπαίδευση θέλουμε οι νέοι να αποκτήσουν ειδική ικανότητα και να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων που αφορά περιβαλλοντικά προβλήματα στο μέλλον. Εδώ θέλω δύο ερωτήματα προς προβληματισμό και θα τελειώσω. Λένε κάποιοι ότι εφόσον το πρόβλημα στην ΠΕΤΕ είναι συχνές πυρκαγιές, να αντικαταστήσουμε τα πεύκα που καίγονται εύκολα. Τα πεύκα καίγονται εύκολα γιατί έχουν ρετσίνη. Το ρετσίνη είναι αρπάζει αμέσως. Με φυλοπόλες βελανικές, οι οποίες δεν καίγονται εύκολα. Θέλω εδώ να μου πει κάποιος αν αυτή η πρόταση έχει μόνο θετικά στοιχεία. Γιατί το θετικό είναι ότι δεν θα καίγεται εύκολα όπως το πευκοδάσιο. Θέλω εδώ να συνδυάσετε λίγο τις γνώσεις σας στη βιολογία. Φυλοπόλες σημαίνει ότι έχει μόνο θα έχει φύλλα. Πρώτο, θέλω να πει κάποιος ως προς την εικόνα που θα δίνει το βουνό σε σχέση με ένα πευκοδάσιο. Και δεύτερον, κάτι άλλο που έχει σχέση με τη βιολογία που κάνετε. Δηλαδή, τα θετικά τα είδαμε αυτή τη πρόταση. Θέλω να πείτε εάν έχει αρνητικά αυτή η πρόταση. Πολύ ωραία, το ένα είναι η αισθητική του τοπίου. Όταν το χειμώνα δεν θα βλέπεις πράσινο. Ενώ με τα πευκοδάση που κρατάνε με φύλλα τους βλέπεις πράσινο. Το ένα έχει σχέση με την αισθητική. Το άλλο, εφόσον έχεις φύλλα χειμώνα-καλοκαίρι, παράγει οξυγόνο. Άρα λοιπόν, μάλιστα και το οξυγόνο το χρειαζόμαστε εφόσον βρισκόμαστε σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή. Άρα λοιπόν, δεν είναι λύση να αντικαταστήσουμε τα ηθαγενή φυτά με άλλα. Γιατί ναι, έχει θετικό, αλλά βλέπετε ότι κάθε πρόταση έχει και αρνητικά στοιχεία. Και επίσης μια άλλη πρόταση που έχει γίνει είναι να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά στο πεντελικό όρος. Αυτό έχει ένα θετικό, διότι τα φωτοβολταϊκά, όπως ξέρετε, είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Όμως θέλω να πει κάποιος αρνητικά στοιχεία σε αυτή την πρόταση. Πολύ ωραία, καταστρέφεις όλη τη φυσική βλάστηση, δεν θα έχεις πράσινο. Θα γεμίσει πετό στο σημείο για να τα στηρίξει και επιπλέον ως εικόνα το γυαλί, όλο αυτό που βλέπεις από το βολταϊκά, σίγουρα δεν είναι η εικόνα που θέλεις αν είχες ένα δάσο. Δεν θα σας... Τελείωσα, δεν έχω κάτι άλλο.